Συνεχίζουμε με τον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Εμμανουήλ, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, είναι στο νοσοκομείο Μεντιτεράνειο και είναι και συντονιστής της ομάδας επιβατικής πνευμονολογίας της ΕΠΕ. Η ομιλία του θα αφορά τις ενδοσκοπικές τεχνικές και την ασφάλεια. Επειδή, όπως τόνιζα πάντα, η ιατρική στην COVID εποχή δεν είχε σταματήσει, επειδή οι άρρωστοι συνεχίζουν να χρειάζονται ενδοσκοπικές τεχνικές, ο κύριος Εμμανουήλ θα μας πει πώς γίνονται, τι μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται. Κύριε Εμμανουήλ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι, θα μιλήσουμε για την βρονχοσκόπηση, η οποία από την αρχή της πανδημίας ήταν από τις τεχνικές μας, από τις μεθόδους διάγνωσης που έχουμε, που τέθηκε σε μεγάλη αμφιβολία, γιατί είναι μια διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται σωματίδια, έτσι τίθεται σε ερώτημα η ασφάλεια του προσωπικού, του ενδοσκόπου, αλλά και του νοσηλευτικού προσωπικού που κάνουν την βρονχοσκόπηση. Και τα δεδομένα στην αρχή της πανδημίας ήταν πάρα πολύ λίγα. Η εικόνα έχει φαίνεται αλλάξει, υπάρχουν περισσότερα δεδομένα. Θα δείτε όμως ότι βασίζονται σε σχετικά μικρές μελέτες και περισσότερο σε γνώμες ειδικών. Είναι μια καθημερινότητα πια να παρακολουθούμε παγκοσμίως τι γίνεται. Εδώ βλέπετε το site του Johns Hopkins, το οποίο παρακολουθεί με μεγάλη ακρίβεια την επιδημιολογική εικόνα σε όλο τον πλανήτη. Και αν και εμείς έχουμε μπει σε μια φάση, όπως αναφέρθηκε και πριν, ραστώνης, και ενώ, όπως είπε ο κ. Σιλάς, έπρεπε να προετοιμαζόμαστε για το επόμενο κύμα και τον χειμώνα. Εδώ βλέπετε από ότι μέσα σε 12 ώρες τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 200.000 και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 3.000. Αυτή τη στιγμή τον πρώτο λόγο έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, όπου πραγματικά συνεχίζεται η πανδημία κανονικά. Η Νότια Αμερική πλήττεται σφοδρά και έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι και έτοιμοι για το επόμενο μας βήμα. Υπάρχουν πολλά ιδιαίτερα ερωτήματα για το SARS-CoV-2 και την βρονχοσκόπηση. Γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος με βάση τα συμπτώματα δεν είναι ευαίσθητος. Αν ένας ασθενής παραπεμφθεί σε εμάς για προγραμματισμένη βρονχοσκόπηση, είναι μολυσμένος και ασυμπτωματικός, η ενδοσκοπική ομάδα θα εκτεθεί. Μπορεί επίσης να είναι συμπτωματική ένωση. Σίγουρα όμως η έκθεση μιας ομάδας βρονχοσκόπησης στον ιό μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση μεγάλης έκθεσης, όπως λέει super spreader situation στη βιβλιογραφία. Το προσωπικό θα μολύνει άλλους ασθενείς, οι οποίοι βέβαια έχουν ιδιαίτερες νοσηρότητες, όπως καρκίνο του πνεύμονα ή και ανοσοκαταστολή. Άρα τα βασικά μας ερωτήματα είναι ότι πρέπει να ελέγξουμε όλους τους ασθενείς πριν κάνουμε βρονχοσκόπηση με δείγματα. Πότε πρέπει να βρονχοσκοπούμε έναν ασθενή ύποπτο ή και θετικό για SARS-CoV-2. Όταν είμαι μια πανδημία και οι κλινικές μας είναι γεμάτες, ποια είναι πραγματικά μια ένδειξη βρονχοσκόπησης. Και τέλος, ποιες από τις διεθνείς οδηγίες ή τους εθνικούς φορείς που βγάζουν οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Μία από τις πληρέστερες αναλύσεις του θέματος έγινε από την θέση ομοφωνίας και της ομάδας επεμβατικών πνευμονολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών, AABIP. Και φυσικά αναφέρει ως πρώτο και σημαντικότερο ότι όταν βρονχοσκόπη, όταν το νοσηλευτικό προσωπικό εκτίθεται σε ασθενείς με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα με COVID-19, πρέπει όλοι να έχουν τον προστατευτικό εξοπλισμό, ο οποίος αποτελείται από τις μάσκες N95, οι οποίες είναι FFP2 ή FFP3 με βαλβίδα, από την χειρουργική ρόμπα, κάλυμα κεφαλής, γάντια και καλύπτρα προσώπου, όπως βλέπετε και στις εικόνες. Μετά τη βρονχοσκόπηση, οι μάσκες, όπως και όλο το υλικό, πρέπει να πετάγονται μετά από κάθε βρονχοσκόπηση. Υπάρχουν κάποια κέντρα τα οποία χρησιμοποιούν αυτόν τον αναπνευστήρα με φίλτρο που βλέπετε στη δεξιά εικόνα. Είναι ένα ακριβό σύστημα, αναπτύχθηκε την εποχή του έμπολα και η χρήση του είναι αρκετά ακριβή. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι ακόμα και στα πιο εύπορα κράτη και στα πιο ανεπτυγμένα κέντρα, αυτό το μέσο προφύλαξης έχει κερδίσει πολύ χώρο. Βλέπετε
Στο κάτω μέρος της σελίδας, για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει αυτές τις οδηγίες, πατώντας το μπορείτε να κατεβάσετε αναλυτικά όλο το PDF. Ποια είναι η πρώτη βασική οδηγία? Είναι ότι σε ασθενείς που είναι ύποπτοι για κρούσμα πρέπει να κάνουμε ρινοφαρυγικό ή σωματοφαρυγικό δείγμα πρώτα. Η βροχοσκόπηση είναι σχετική αντένδειξη σε αυτούς τους ασθενείς. Κάνουμε όμως βροχοσκόπηση σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, είτε για να θέσουμε τη διάγνωση, οι οποίες είναι πολύ λιγότερες τώρα πια, ή για να βοηθήσουμε τον ασθενή σε οποιαδήποτε φάση της θεραπείας του, όταν υπάρχουν κάποια κλινικά ερωτήματα. Δεν έχει συγκριθεί ακριβώς η βροχοσκόπηση με τα τυφλά εντός εισαγωγικών δείγματα βροχικών εκκρίσεων. Δεν υπάρχει δηλαδή σαφής αντιστοίχηση για το πού μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά τα βροχικά δείγματα και πού στη βροχοσκόπηση. Όταν μιλάμε για βροχοσκόπηση για ύποπτο κρούσμα, μιλάμε για βροχοσκοπικό μίνιμπαλ, δηλαδή μιλάμε μια πολύ πολύ μικρή ποσότητα φυσιολογικού ορού, την οποία τη συλλέγουμε πάρα πολύ γρήγορα και όλη η διαδικασία δεν πρέπει να κρατήσει πάνω από 10 λεπτά. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την αντιστοίχηση της κλινικής εικόνας και της απεικόνησης και τα δείγματα τα οποία λαμβάνουμε και είναι θετικά. Εδώ βλέπετε μια κινέζικη μελέτη, είναι από την αρχή της πανδημίας, όπου είχαν 36 ασθενείς με επιβεβαιωμένη COVID-19. 35 με παθολογικά ευρήματα, όπως βλέπετε στη δεξιά φωτογραφία, και ένας με φυσιολογική εξωαμική. Κάνανε το πρώτο. Χρησιμοποίησαν ένα σύνθετο πρωτόκολλο για να θέσουν οπωσδήποτε τη διάγνωση της COVID-πνευμονίας. Πήραν ένα πρώτο δείγμα, στο οποίο 30 ασθενείς ήταν θετικοί και χάθηκαν οι 6 πρώτες περιπτώσεις. Από αυτούς τους 6 ασθενείς, στη δεύτερη σειρά δείγματων, που έγινε τη δεύτερη και τρίτη μέρα αντιστοίχως, βρέθηκαν άλλοι 3. Στον τρίτο κύκλο διαγνώσεων με swab βρέθηκαν οι υπόλοιποι, το οποίο ήταν 5, 6 και 8 μέρες αντίστοιχα. Επομένως, ήταν πιο ευαίσθητο να δεις την νόσο με αξιονική τομογραφία, 97% ευαισθησία, παρά με το αρχικό PCR, το οποίο η ευαισθησία ήταν 83%. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει μια δυσκολία σε ασθενείς συμπτωματικούς να πούμε πραγματικά ποιος έχει COVID και ποιος έχει κάτι άλλο το οποίο του μοιάζει. Σε μια άλλη μελέτη, η οποία ήταν letter to the editor, βλέπετε ότι είναι μικρή αριθμή ασθενών, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες μελέτες, 28 ασθενείς, τέθηκε η διάγνωση ως ύποπτη για πνευμονία από SARS-CoV-2 και υπευλήθησαν σε βροχοσκόπηση με μπάλ. Αφού όμως τους είχαν κάνει το εξής πρωτόκολλο αποκλεισμού, κάνανε σε 3 διαφορετικές μέρες swabs και κάνανε και ορολογικό έλεγχο. Φάνηκε ότι όταν τα 3 swabs και ορολογικός έλεγχος ήταν αρνητικοί, η βροχοσκόπηση που ακολούθησε, το BAL δηλαδή, ήταν αρνητικό για COVID-2 και υπήρχε μια εναλλακτική διάγνωση. Άρα υπάρχουν όλο και περισσότερα δεδομένα ότι αν εφαρμόσουμε tests αλλεπάλληλα για μερικές ημέρες, ο ρόλος της βροχοσκόπησης είναι μικρότερος και ο κίνδυνος φυσικά έκθεσης του προσωπικού. Ένα άλλο πάνελ επεμβατικών πνευμονολόγων, ένα διεθνές κονσένσους, έθεσε τις επίγουσες ενδείξεις για να κάνουμε βροχοσκόπηση σε ασθενείς με ύποπτους ή θετικούς με COVID. Και αυτές είναι οι διαδικασίες που κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς, η αιμόπτυση, η απόφραξη του αεραγωγού, τραχείας ή κοιλίων βρόγχων από καλοήθη ή κακοήθη νόσο, η εισρώφηση ενός ξένου σώματος και αντίστοιχα αναφέρουν ότι για διαγνωστικό λόγο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτό το μινιμπάλ, λίγα ml φυσιολογικού ορού σε μια πολύ γρήγορη διαδικασία, χωρίς να μπούμε σε διαδικασία διαβρονχικών βιοψιών ή παρακαιτήσεων διαβελώνας. Στο πρώτο κόκκινο τετράγωνο βλέπετε την ένδειξη που μπορούν να έχουν ασθενείς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Πολλές φορές έχουν παχύρευστες εκκρίσεις οι οποίες προκαλούν και τοπικές ατελεκτασίες. Υπάρχει ακτινολογική επιδείνωση ή υπάρχει κάποια επιλίμωξη από νοσοκομιακό παθογόνο. Επίσης, αυτό που περιμένουμε να δούμε στην βροχοσκόπηση, στο δεύτερο κόκκινο τετράγωνο, είναι είτε ένας φυσιολογικός βλενογόνος ή υπερεμία, ενώ στις πιο δύσκολες περιπτώσεις βλέπουμε αυτές τις ποιώδεις και παχύρευστες εκκρίσεις, οι οποίες πρέπει να αφαιρεθούν με
συχνή αναρρόφηση και φυσιολογικό όρο. Και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως ανέφερε ο κύριος Πνευματικός, όπου υπάρχουν διαταραχές πήξης, δημιουργούνται θρόμβοι αίματος, οι οποίοι ενίοτε χρειάζεται να αφαιρεθούν και με κρυοθεραπεία. Αυτό το ίδιο πάνελ ειδικών τονίζει ότι στη μονοδεντατική θεραπεία και σε ασθενείς που πραγματικά πάσχουν σοβαρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε την προφυλάξη ως διαγνωστικό μέσο, γιατί αυτοί οι ασθενείς αυτοί έχουν αρκετές επιλυμώξεις, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για γίνη βροχοσκόπηση. Η πνευμονία του αναπνευστήρα σημαίνει σε 30% περίπου των ασθενών και μια πολύ συχνή ένδειξη βροχοσκόπησης είναι η ατελεκτασία είτε ολόκληρου του πνεύμονα είτε κάποιων λοβών. Γιατί αυτοί οι ασθενείς λαμβάνουν υψηλά μείγματα οξυγόνου, απορροφάται το άζωτο, υπάρχουν διαδικασίες ατελεκτασίες. Όπως αναφέραμε, υπάρχουν και πάρα πολλές ποιότητες ή κρίσεις ή αιματοπήγματα τα οποία επίσης προκαλούν ατελεκτασία. Και σε αυτή την περίπτωση η βροχοσκόπηση με όλα τα μέτρα είναι η απάντηση. Όταν δεν βρουν τα συμβατικά μέσα, όπως η φυσιοθεραπεία, οι αναρροφήσεις ή τα recruitment maneuvers. Μια πραγματική βροχοσκοπική εμπειρία στη ΜΕΘ πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο Blue Journal, όπου μια ομάδα από την Ισπανία δημοσίευσε την εμπειρία με 100 βροχοσκοπικά με ακτινολογική και κλινική επιδείνωση που υποδήλωνε με κάποιες αγωγών λόγω ατελεκτασίας ή πυκτών εκρήσεων. Ήταν δύσκολες βροχοσκοπήσεις, γιατί αυτοί οι ασθενείς παίρνανε κατά μέσο όρο 80% εφαρμητού, ενώ το PIP ήταν γύρω στο 10%. Δυσκολεύτηκαν επίσης, γιατί πραγματοποίησαν τις επεμβάσεις και στην κανονική θέση του δυσολομένου ασθενούς, αλλά και σε πρινή θέση. Οι ίδιοι είχαν πρόσβαση σε βροχοσκόπια μίας χρήσεως, τα Ambu Scope, τα οποία τα χρησιμοποίησαν και τα πέταξαν αμέσως μετά την επέμβαση. Αυτή δεν είναι μια πολύ δεδομένη πρακτική. Έχουν ένα κόστος γύρω στα 200 με 300 ευρώ το κάθε βροχοσκόπιο και ειδικά στη χώρα μας δεν είναι καθόλου δεδομένο. Φυσικά τονίζουν ότι πρέπει πριν ετοιμάσουμε μια βροχοσκόπηση σε ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα, πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Πρέπει να είναι ο πύργος έτοιμο, οι σύριγγες, ο νοσηλευτής να έχει όλα τα υλικά και όταν η ομάδα είναι έτοιμη, μπαίνει στην αίθουσα της ΜΕΘ, κάνει την βροχοσκόπηση μέσα στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Οι ίδιοι καταφέραν και κάνουν τις περισσότερες επεμβάσεις γύρω στα 10 λεπτά. Βρήκαν αυτά τα ευρήματα ενδοσκοπικά που αναφέραμε και πριν. Και γενικά το πρόβλημα ήταν ότι είχαν νοσηρότητα. Ήταν δύο βροχοσκόποι, ο ένας από τους δύο μέσα σε αυτό το διάστημα των 100 βροχοσκοπήσεων νόσησε και αυτός με SARS-CoV-2 και αντικαταστάθηκε από άλλο πνευμονολόγο. Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η βροχοσκόπηση είναι πραγματικά μια δύσκολη διαδικασία και υπάρχει κίνδυνος για το προσωπικό. Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν μπαίνουμε να κάνουμε την πράξη. Τι γίνεται με τους ασυμπτωματικούς ασθενείς? Φυσικά προτείνεται ότι πάλι το προσωπικό και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς παίρνει όλα τα μέτρα όπως προβλέψαμε προηγουμένως και μιλήσαμε. Όπου είναι δυνατόν, τώρα γίνεται όλο και πιο δυνατόν παγκοσμίως να κάνουμε τεστ πριν κάνουμε τη βροχοσκόπηση, χωρίς, όπως εξήγησα και πριν, να μας καλύπτει απόλυτα αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση ο ασθενής να είναι τελείως ασυμπτωματικός και να έχει το πρώτο τεστ αρνητικό. Θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας όπως και να έχει. Κάθε βροχοσκόπηση που κάνουμε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βροχοσκόπηση ενός ασθενούς με COVID. Πρέπει να παίρνουμε αυτά τα μέτρα σε όλους. Φυσικά, αν είναι θετικό το τεστ, αναβάλουμε τη διαδικασία, εκτός αν είναι κάτι επίγον. Αυτή είναι μια φωτογραφία που προετοιμαζόμασταν μια άκαμπτη βροχοσκόπηση στις αρχές της πανδημίας, όπου όλοι θεωρούμε, εδώ βλέπετε τον αναισθησιολόγο μας και τις νοσηλεύτριές μας, όλοι θεωρούμε ότι είμαστε τέλεια προετοιμασμένοι και προστατευμένοι. Υπάρχουν όμως κάποιες ιδιαιτερότητες. Φάνηκε ότι στην κρίση της πανδημίας η πραγματική προστασία έγκυται στο να είναι όλες οι περιοχές του δέρματος προστατευμένες. Φυσικά, εδώ, σε αυτή την περίπτωση, η λαιμή των νοσηλευτριών είναι ακάλυπτη. Υπάρχουν ειδικές
στολές, όπως βλέπετε από ένα συνάδελφο εδώ, επεμβατικό πνευμονολόγο από την Ινδία, που καλύπτουν το λαιμό και μάλιστα αυτός χρησιμοποιεί και respirator. Δυστυχώς, τα κόστη είναι διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση και έτσι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δούμε πραγματικά τι μας προστατεύει περισσότερο. Εκτός από το να φορέσουμε σωστά τα υλικά μας, πρέπει να τα βγάλουμε και σωστά. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά βίντεο και οδηγίες. Σας έχω βάλει δύο διευθύνσεις εδώ για να δείτε πραγματικά ποια είναι η σωστή διαδικασία του να φορέσουμε το προστατευτικό μας εξοπλισμό, αλλά και να τον βγάλουμε και να τον απορρίψουμε με ασφάλεια. Αν δεν έχουμε διαδικασίες αυτές που λέγονται donning and doffing procedures, και στο NHS γενικά είναι έτσι τώρα πλέον πάρα πολύ προσεκτικοί στην εκπαίδευση και έχουν φτιάξει τα σχετικά βίντεο. Αν δεν έχουμε αυτή τη διαδικασία, τότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μολυνθούμε. Οι οδηγίες μίλησαν πολύ εμφατικά για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Στην αρχή της πανδημίας υπήρχε μια αναβολή βροχοσκοπήσεων και μια αναβολή γενικά του να τεθεί διάγνωση και να γίνει σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, ο καθένας στο νοσοκομείο του, χωρίς να υπάρξουν σοβαρές αναβολές για αυτούς τους ασθενείς, παραμένουν έτσι στην πρώτη μας προτεραιότητα. Θα πρέπει όχι μόνο να διασφαλιστεί η βροχοσκόπησή τους, αλλά να διασφαλιστεί και η περαιτέρω θεραπεία τους, η ογκολογική ή η χειρουργική, να εξασφαλιστεί χώρος και χρόνος για αυτούς και στις εντατικές θεραπείες και ο αναπνευστήρας που ίσως χρειαστούν. Από τις οδηγίες πάλι ογκοφωνίας του CHEST, οι οδηγίες για την επίγουσα βροχοσκόπηση και σε συμπτωματικούς ασθενείς, σοβαρή στένωση ή απόφραξη κεντρικού αεραγωγού, καλοήθη ή κακοήθη αίτια, αιμόπτυση, μια μετακίνηση ενός στέντ, αλλά και βροχοσκόπηση για διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα και διάγνωση λοιμόξεων σε νοσοκατασταλμένους ασθενείς. Αυτό είναι από άλλο expert panel, το οποίο εξορθολόγησε το πώς βάζουμε τη διάγνωση. Ενώ οι περισσότεροι, τα περισσότερα μέλη του expert panel είναι επεμβατικοί πνευμονολόγοι, βλέπετε ότι για το στάδιο 1 και 2 του καρκίνου του πνεύμονα προτείναν όπου είναι δυνατόν να γίνεται διαθωρακική παρακέντηση υπό αξονικό τομογράφο και τοπική αναισθησία για να αποφευθεί ακριβώς η διαδικασία να δημιουργηθεί αεροζόλ. Επίσης, σε κάποιους ασθενείς που πραγματικά η σταδιοποίηση δεν ήταν εντελώς απαραίτητη, προτείνουν απευθείας να γίνεται χειρουργική εκτομή του όγκου και η ακτινοθεραπεία. Φυσικά για το στάδιο 3 και 4, ο ενδοβροχικός υπέρηχος παραμένει ως ισχυρή σύσταση. Όσοι ασθενείς έχουν νοσήσει και μετά χρειάζονται για κάποιο άλλο λόγο μία βροχοσκόπηση η οποία μπορεί να προγραμματιστεί, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι περιμένουμε περίπου 30 ημέρες, χωρίς να υπάρχει ακριβώς κάποια μελέτη που να το δείξει αυτό και σίγουρα πρέπει να έχουμε δύο αρνητικά βήματα, τα οποία απέχουν το ένα από το άλλο 24 ώρες. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε μία φωτογραφία από το Excel Nightingale, το οποίο είναι από τα νοσοκομεία εκστρατείας που στήθηκε σε ένα συνεδριακό χώρο. Η Άγγλια ανταποκρίθηκαν με βραδύτητα, αλλά ανταποκρίθηκαν σημαντικά στη δημιουργία νοσοκομείων εκστρατείας, αλλά χωρίς τον απόλυτο εξορθολογισμό των ιατρικών πόρων, βρέθηκαν αυτό το μεγάλο κέντρο με 4.000 κρεβάτια, τα οποία δυνητικά γινόντουσαν και κρεβάτια διασωλήνωσης. Νοσηλεύτηκαν μόνο 51 ασθενείς. Άρα πάντα θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να εξορθολογήσουμε τους πόρους μας. Τι μπορούμε να κάνουμε με το θέμα της αναισθησίας? Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη δημιουργία αεροζόλ όταν διασωληνώνουμε και αποσωληνώνουμε τον ασθενή. Άρα, η προτιμότερο είναι να μπορούμε να κάνουμε είτε νευρολιπτοαναισθησία είτε βαθιά ενδοφλέβια αναισθησία, περισσότερο χρησιμοποιώντας λαρυγγικές μάσκες ή γιατί και κατά τη διαδικασία της νευροαλυπτοαναισθησίας, αν δεν έχουμε αναισθησιολόγο, η δημιουργία αεροζόλ είναι ακόμα μεγαλύτερη. Μία πολύ πρακτική μέθοδος είναι η χρήση αυτών των λαρυγγικών μασκών, που απαιτούν βέβαια την παρουσία αναισθησιολόγου, για όσα κέντρα έχουν αυτή τη δυνατότητα.
δυνατότητα, οι οποίες πρακτικά έχουν φτιαχτεί από σιλικόνη και εφάπτονται ακριβώς πάνω στο Λάρικα, κλείνοντας την οδό στο Λάρικα για δημιουργία αεροζόλ και σφραγίζεται ακόμα και το στόμα με αντίστοιχα γαζούλες. Βλέπετε εδώ την πάνω φωτογραφία. Είναι μια μέθοδος που στηρίζεται σαν αισθησιολόγο φυσικά, αλλά έχει μια απόλυτη επιτυχία. Χρησιμοποιεί χαμηλές δόσεις ενδοφλέβειας νάρκωσης, πολύ χαμηλές δόσεις ή καθόλου δόσεις μειοχαλαρωτικών φαρμάκων και διασφαλίζει και την άνεση του ασθενούς και του βρονχοσκόπου, αλλά και το γρήγορο ψήλυμα του ασθενούς που μπορεί να είναι κάτω από 3 λεπτά. Όλα αυτά και άλλα μπορείτε να δείτε και σε αυτό το link κάτω, που είναι οι οδηγίες συστάσεις περισσότερο. Δεν γράφουμε οδηγίες, γιατί πραγματικά δεν έχουμε πάρα πολλές ακόμα τυχεοποιημένες μελέτες για να μιλήσουμε για πραγματικές οδηγίες της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Εμμανουήλ. Έκανε μια εξαιρετική ομιλία και μας παρουσιάσε την αναγκαιότητα των ενδοσκοπικών τεχνικών, τις προκλήσεις και τους κινδύνους. Κώστα, εμφανίστηκε μια τελευταία ερώτηση, την οποία θα απαντήσω εγώ, γιατί ήδη την έχω εν μέρη απαντήσει, και στη συνέχεια σου δίνω το λόγο για τις υπόλοιπες ερωτήσεις και για ένα συμπέρασμα για την παρουσίαση. Η ερώτηση αφορά τους κινδύνους από τον τουρισμό. Είπαμε ότι ο τουρισμός ενέχει κάποιους κινδύνους, αλλά είναι ένα ρίσκο που οφείλουμε να αναλάβουμε. Η χώρα χρειάζεται έσοδα. Πολλές οικογένειες ζουν από τον τουρισμό. Ένας κίνδυνος από μια χώρα χωρίς έσοδα είναι η φτωχοποίηση, και η φτωχοποίηση η ίδια μπορεί να προκαλέσει εξίσου δυσάρεστα δεινά όσο η ίδια η πανδημία. Τώρα, όσον αφορά το ποιος είναι πιο κατάλληλος για να ηγείται μιας κλινικής κοροναϊού, το θέμα σηκώνει πολύ συζήτηση, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο πνευμονολόγος είναι ο πιο κατάλληλος, γιατί αφενός ξέρει πολύ καλά το αναπνευστικό και τις λοιμώξεις του και την παθοφυσιολογία του αναπνευστικού. Από την άλλη, ξέρει πολύ καλά την πνευμονική εμβολή, που είδαμε πόσο ρόλο παίζει στην COVID νόσο. Ξέρει αρκετά καλά τα συνήθη καρδιολογικά προβλήματα. Άρα, νομίζω ότι ο πνευμονολόγος, και θέλω και την δική σας απόψη και σένα, Κώστα, είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να ηγείται μιας κλινικής κοροναϊού.